αφήσαμε λίγο χρόνο για να ξεχάσει ο ακροατής ότι το σποτάκι ξεκινώντας έλεγε και τώρα μαζί σας ο Σταύρος Κόλκας και ο Δημήτρης Τζορμπατσόγλου. Που ή θα είναι σαν να είναι εδώ, αλλά δεν θα είναι. Έτσι έλεγε η προφητεία και επιβεβαιώνεται σήμερα που τα παλικάρια μας ταξιδεύουν, είναι στον αέρα και πηγαίνουν από Θεσσαλονίκη Φλωρεντία. Νομίζω ότι μιλώντας για τέτοιο καθεστώς, η μόνη σύγκριση η οποία μπορεί να γίνει και να είναι αξιόπιστη μαζί τους, δηλαδή είναι τόσο καθεστωτική, είναι αυτή της οικογενειοκρατίας στην Ελλάδα. Τέτοιο πράγμα είναι αυτή. Δηλαδή, ακόμα και που φεύγουν, ναι, θέλουν να νομίζει ο κόσμος ότι κάνουν αυτή η εκπομπή. Φύγατε. Θα το πάω και πιο μετά. Ένα χρόνο να κάνουμε μαζί εκπομπή, σποτάκι με κόλκα για τσορμπατζόγλου. Εδώ σου λέω ότι ο συγχωρεμένος ο Παρασίδης είχε χρόνια που είχε πεθάνει. Και καλά να είναι εκεί που βρίσκεται. Λοιπόν, και παίρνανε τηλέφωνο εταιρείες δημοσκοπήσεων και λέγανε τι ακούσατε. Και έλεγε ο άλλος 3 με 4 Παρασίδη. Και το σημείωνε η κοπέλα γιατί προφανώς δεν ήξερε από. Δεν ήξερε, ρε παιδί μου, πρόσωπα και βέβαια ποιο σταθμό αυτόν. Και σημείωνε, δηλαδή ο κόσμος κάπου για να συνηθίσει κάτι, μια αλλαγή, θέλει χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Και μιλώντας για το ραδιόφωνο, είναι πραγματικά αυτό που είπες, δηλαδή συνήθεια. Και δύσκολα την αλλάζεις και όλας, όπως δεν αλλάζεις και σταθμό, έτσι δεν αλλάζεις και αυτό που ακούς. Πάντως, δεν έχει σημασία. Το ΠΑΟΚ 24 έχει μια τέτοια ομάδα, όπου όποιος και να λείψει, δηλαδή είναι σαν τον ΠΑΟΚ, ανεβάζει ξαφνικά πυρετό ή έχει ίωση ο Τζαβέλας. Δεν έχει καμία σημασία, φίλοι. Θα παίξει ο Μαλεζάς. Και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα προωθήσει και παιχνίδι, θα πάρει και κεφαλιές, θα κάνει και σέντρες. Είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι ακριβώς είπε, ρε παιδί μου, ο Σταύρος Κόλκας, μετά από μια τυφλίδα και ένα Μπακού, να του κάτσει και μια Φλωρεντία. Δεν έχει δικαίωμα να πάει να πιει ένα καφέ ωραίο στο κέντρο της Φλωρεντίας. Να πάει να δει τα Ουφίτσι στην πόλη αυτή την Ιταλική που φημίζεται για την φινέτσα της και για την. Όταν θα βγει ο Σταύρος, ομορφιά της. Όταν θα βγει ο Σταύρος. Όλα αυτά που είπες, παιδί μου, χρησιμοποίησε τα και πάλι, απλά απέφυγε ξένες λέξεις. Δηλαδή, μην τον βγάλεις εκτεθειμένο. Τώρα, αυτή που χρησιμοποίησες, η τελευταία, θα έχουμε κανένα κενό, κανένα δίλεπτο το τι είπε τώρα και πώς μαζεύεται αυτό. Με βρίζει. Δηλαδή, ναι, είναι το με βρίζει. Με το Φιτζί. Ναι. Ήταν λίγο. Παρά ήταν ψαγμένο. Και χωρίς να θέλω να μειώσω τους ακροατές μας, ένα 30-40%. Είναι, ας πούμε, η πινακοθήκη, ρε παιδί μου. Α, εντάξει. Όχι, άκη μου. Φλωρεντίας. Πες πινακοθήκη. Μάλλον είναι το γραφείο, από εκεί μάλλον πρέπει να βγαίνει αυτό, γιατί δεν ξέρω ιταλικά, δεν ξέρω. Αλλά Ουφίτσι, ναι, είναι το φίτσιο που λέμε, το γραφείο δηλαδή. Εκεί εκατοντάδες χρόνια υπάρχει στην Φλωρεντία αυτή η τεράστια πινακοθήκη που βλέπεις τους σπουδαιότερους πίνακες ζωγραφικής αναγέννηση. Ιταλική τέχνη γενικά. Είναι κορυφαίες αυτά, δεν πιάνονται οι Ιταλοί. Όχι. Δεν συγκρίνονται και δεν συγκρίνονται εκτός από την τέχνη και το γεγονός ότι είχε επηρεάσει ολόκληρες πόλεις όπως για παράδειγμα η Φλωρεντία, δεν συγκρίνονται και στο ντύσιμο, έτσι. Δηλαδή, άμα πας σε συγκεκριμένες πόλεις και κυκλοφορήσεις λίγο στην καθημερινότητά τους, ντρέπεσαι. Νομίζω ότι είναι η Φλωρεντία, το Μιλάνο, η Ευκαρπία στην ευρύτερη Βαλκανική και Μεσόγειο. Αυτές είναι οι πόλεις που έχουν επηρεάσει και τη συνολική μόδα. Σε όλη την Ευρώπη. Μια ερώτηση, επειδή ήταν πολύ καλός ο παραλληλισμός πριν. Ο ΠΑΟΚ, όταν έχει κάποια αγωνιστική απώλεια, μιλώντας για το ποδόσφαιρο, λέμε δεν έχει 11 παίκτες. Ο ΠΑΟΚ έχει 14-15. Ναι. Δηλαδή έχει επιλογές να αντικατασταθούν οι βασικοί. Τώρα, εδώ με την τριάδα στο ραδιόφωνο, πώς είμαστε? Όχι αναγκαστικά. Το ΠΑΟΚ 24 έχει 6-7 δηλαδή. Έχουμε στη φαρέτρα μας. Μα, οχ, αρχίσανε και πήγαν και τα όπλα. Άλλες λέξεις. Μάλιστα. Όχι, εντάξει, φαρέτρα, εντάξει. Όταν θέλω να πουλήσω πρόλογο, χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις λίγο περισπούδαστες. Γίνεται λόγιος. Έφτασα στο σημείο να επιστρατευτώ μέχρι και τα παιδιά από το σεμινάριο δημοσιογραφίας που κάνουμε εδώ και λίγες εβδομάδες στον Εύωσμο στην Glossoland, εκεί στα Σεμινάρια Land. Κάνουμε και μαθαίνουμε στα παιδιά τα βασικά του ραδιοφώνου, έτσι για να ακολουθήσουν και αυτοί αυτό το πολύ ωραίο χόμπι, να το πω έτσι, την πολύ ωραία ενασχόληση. Είσαι πολύ ρεαλιστής. Είναι καρφί προς τη διεύθυνση αυτό. Ναι. Ακούτε μέσα, ακούτε. Ναι, ναι, μάλλον ακούνε. Αυτό το πολύ ωραίο χόμπι. Που πήγαν από μέσα και έχουν κάνει έτσι, ναι, αλλαγές έτσι, με κλειδώματα. Εννοείται. Κλειδώνεις για να μπεις, κλειδώνεις για να βγεις. Λοιπόν, οπότε έχουμε δίπλα μας τον Γιάννη τον Στρατηγόπουλο. Καλημέρα Άκη, καλημέρα Γρηγόρη. Να πω ότι είμαστε οι under 20 δηλαδή εμείς, έτσι, σαν να λέμε. Είστε, ναι, το baby. Το baby. Και ακόμα πιο baby παραδίπλα, γιατί εντάξει ο Γιώργος δεν είναι και έφηβος. Η Ιωάννα η Τοκμακίδου.
Καλημέρα και από μένα. Η μικρότερη της παρέας. Και ψάχνουμε να βρούμε έναν ομαλό τρόπο να την εισάγουμε στα αθλητικά, αλλά έπεσε πάνω στον Ασλαμά. Καλά, οπότε, εντάξει. Όχι, ήταν ένας σίγουρα ανώμαλος τρόπος. Δεν το συζητάμε. Δεν ήταν ορθολογικός, να το πω έτσι. Ναι. Όχι, και μόνο το γεγονός ότι μπήκε στην προηγούμενη εκπομπή ξεκίνησε από τα πολύ βαθιά. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε. Καλά, εννοείται ότι οι ακροατές αυτής της εκπομπής τα γνωρίζουν αυτά, ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους εισαγωγές. Και αν κάποιος προσπαθεί να τις κάνει αυτές τις εισαγωγές, είναι ο Τσορμπατζόγλου. Καλή του ώρα τώρα στον αέρα που βρίσκεται μαζί με τον. Θα τραβάει τα μαλλιά του αν το απόγευμα ακούσει σε επανάληψη την εκπομπή. Γιατί καθημερινά, όσοι τη χάνετε την εκπομπή, να ξέρετε ότι η εκπομπή παίζει στο site μας, pao24.com. Υπάρχει ηχογράφηση. Ο συνεργάτης εδώ του ραδιοφώνου, ο Ραφαήλ, που κάνει και την πρακτική του κάθε μέρα, την ανεβάζει στο YouTube στον λογαριασμό του ΠΑΟΚ24, οπότε μπαίνει στο site και μπορείτε και την ακούτε. Αν ο Τσορμπατζόγλου το απόγευμα βρει λίγο χρόνο και την ακούσει, που τα διαβάζει και τα ακούει όλα. Αυτό θα έλεγα τώρα, που θα την ακούσει σίγουρα την εκπομπή. Με το που γίνεται στραβή. Να το, αυτό είναι. Δηλαδή με το που γίνεται στραβή, πάντα ακούει Τσορμπατζόγλου. Λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση να του ξεφύγει. Ωραία, άρα να υπενθυμίσουμε απλά ότι ακούτε κανονικά Λίμπερο 107 και 4 την εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 το 2 ώρα από τις 12 μέχρι και τις 2. Άκης Σακισλόγλου και Γρηγόρης Ατρίδης στα μικρόφωνα για σήμερα. Προφανώς για εσάς που είστε λάτρεις του διδύμου. Εννοείται ότι θα υπάρξει επικοινωνία μαζί τους, ρεπορτάζ δικό τους από την Ιταλία και πραγματικό ρεπορτάζ και άλλου είδους ρεπορτάζ, γιατί ξέρουμε ότι οι περισσότεροι θέλετε το δεύτερο. Θα βγάλουμε και τον Σταύρο για αυτό, προφανέστατα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σήμερα. Δεν νομίζω ότι είναι από τις εύκολες μέρες, θα πω εγώ, ή από τις μέρες που η δυσκολία είναι το πώς θα τα χωρέσουμε όλα. Υπάρχει καταρχήν αγώνας του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ χθεσινοβραδινός και απόϊχος. Και εγώ εκεί θα πήγαινα. Με πολύ ψωμάκι. Γιατί πολλά πράγματα είναι υποκειμενικά, αλλά κάποια πράγματα τα είδαμε όλοι και νομίζω ότι δεν χωράνε αμφιβολιών, θα τα καταγράψουμε. Ο Νίκος Ομοσχοβίτης και για το Λίμπερο και για το ΠΑΟΚ 24 βρέθηκε στη Γερμανία, ήταν στο Όλτερμπουργκ και μετέδωσε τον αγώνα, αλλά και έχει όλο το ρεπορτάζ. Έχει βρει και ο Νίκος, συγγνώμη σε διακοπτάκι, όλα τα ψυχικά αποθέματα, γιατί περί ψυχικών αποθεμάτων πρόκειται. Ναι. Και να συνεχίσει το ταξίδι του, γιατί ταξιδεύει στη Γερμανία, καλή του ώρα και αυτού για το Ανόβερο, αλλά και να βγει να μας κάνει μια ανάλυση όσων είδε σε ένα ακόμα παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό κατάφερε να αδικήσει τον εαυτό του και να χάσει και να κάνει και πολύ χοντρά λάθη. Θα σε εκπλήξω, γιατί δεν θύμωσα καθόλου, δεν στεναχωρέθηκα καθόλου, δεν έχω κάτι να προσάψω στα παιδιά. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από αυτό που είδα. Αλήθεια στο λέω. Και πολύ συνειδητοποιημένος. Ακόμα και τα 1-2 λάθη τα οποία ήταν παρά, ήταν χοντρά, δηλαδή. Εδώ κάνανε 5 λάθη οι διαιτητές στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν θα κάνουν οι παίχτες. Εντάξει, άρα εσύ ξεφύγει, έχεις πάει στο άλλο στάδιο. Όχι, εγώ ξεφύγει. Ναι. Εχθές βγήκα καφενείο και είδα τον αγώνα. Ναι. Και πραγματικά γύρισα πολύ ήρεμο σπίτι. Μου λέει η γυναίκα μου, μια χαρά εσύ κερδίσατε. Λέω, όχι, χάσαμε. Αλλά η ομάδα το πήγε το μάτσο το τελευταίο σουτ. Και έδειξε πολύ ωραία πράγματα. Άστο αυτό, θα το συζητήσουμε. Θα βγάλουμε τον Νίκο στον αέρα. Ναι, εννοείται. Αν θα βγάλουμε τον Δημήτρη και τον Σταύρο, δεν το ξέρουμε ακόμα, διότι δεν ξέρουμε τη διάρκεια της πτήσης και αν μέχρι τις 2 θα είναι σε κατάσταση να έχουν πάρει, ας πούμε, και τις βαλίτσες τους. Αυτό. Να έχουν περάσει και τον έλεγχο για να μπορούν να μας μιλήσουν 5-10 λεπτά. Αν όχι, να ξέρετε ότι ο επίσης πολύ καταρτισμένος και ενημερωμένος για θέματα ΠΑΟΚ Χρήσανθος Τσαλτίδης. Θα τους φιλοξενήσεις στο 2 με 3. Κάποιον θα φιλοξενήσουμε δηλαδή. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Πάντως, ναι. Όσο αδόκιμο και να ακούγεται το καθοδόν, γιατί πετάνε με την πτήση τσάρτερ του ΠΑΟΚ για τη Φλωρεντία. Το ταξίδι έχει ξεκινήσει 11.30, μάλλον 1.30 θα είναι εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι σε θέση λίγο με τα πράγματα και την έξοδό του από το αεροδρόμιο, γιατί τρέχει το ρεπορτάζ, γίνεται και θέματα που πρέπει να μεταφέρουν και για το site προφανώς. Αν θα μπορέσουμε να τους έχουμε, νομίζω θα τους έχουμε, οπότε ας περιμένουμε να το δούμε και αυτό. Στο ποδόσφαιρο, τα βιαστικά που τα είπανε και στις προηγούμενες εκπομπές είναι το ότι ο Γιώργος Τζαβέλας ξαφνικά τέθηκε knockout γιατί ταλαιπωρείται από μία ίωση. Εχθές το μεσημέρι είχαμε και την είδηση ότι και ο Φακούντο Περέιρα ταλαιπωρήθηκε, παρουσίασε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή. Έχω και ρεπορτάζ για Φακούντο Περέιρα. Ωραία, θα μας τα πεις, γιατί υπάρχει η ιατρική πρώτη εκτίμηση. Ακριβώς. Και μπορούμε περίπου να υπολογίσουμε πόσο θα λείψει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, πολύτιμος αυτήν την περίοδο. Λόγω και του ντεφορμαρίσματος του Στέφανου Αθανσιάδη, αλλά και της αναγκαστικής απουσίας του από το αυριανό παιχνίδι λόγω καρτών. Ναι, που έτσι είναι τιμωρημένος, οπότε Στέφανος. Έτσι και αλλιώς δεν θα έπαιζε ο Αθανασιάδης. Οπότε έχουμε θέμα και με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, ρεπορταζάκι, ωραίο.
που έχει το ενδιαφέρον του και συνολικά με το πώς ο οργανισμός ΠΑΟΚ πάει να παίξει με ταξίδι στο εξωτερικό έναν αγώνα που θα τον έλεγε κανείς ζωής και θανάτου, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ αν δεν πάρει την νίκη δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι. Αυτές τις λίγες πιθανότητες που μπορεί να έχει σε αυτή τη διάδα αγώνων έξω με την Φιωρεντίνα και στην έδρα του με την τσέχικη Σλόβαν Λίμπερετς, περνάει από την αυριανή αναμέτρηση. Θα δανειστώ μια δική σου έκφραση, όχι γιατί δεν τη λένε άλλοι, αλλά εσύ τη χρησιμοποιείς και πολύ ραδιοφωνικά. Νομίζω ότι είναι ο ΠΑΟΚ έχει φέρει στα πολύ παοξίδικα μέτρα του την αναμέτρηση στη Φλωρεντία. Δηλαδή και πάλι έχει φέρει τον εαυτό του με την πλάτη στον τοίχο όπως του αρέσει να αγωνίζεται. Βέβαια, στην προκειμένη περίπτωση η αλήθεια είναι, για να είμαστε ρεαλιστές και αρκετά σοβαροί, οι πιθανότητες είναι πολύ μειωμένες. Η αποστολή είναι εξαιρετικά δύσκολη γιατί ανεξαρτήτως του αποτελέσματος έχει το αυτί του στο ακουστικό για να δει τι κάνει και η άλλη ομάδα από τον Όμιλο, η ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν, η Καραμπάγκ. Οπότε νομίζω ότι αυτή η διάδα αγώνων με τους Αζέρους έκανε τον ΠΑΟΚ να χάσει πάρα πολύ έδαφος στη μάχη της πρόκρισης, αλλά θα το παλέψει. Ή τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη θα δώσει ό,τι μπορεί για να παραμείνει ζωντανός και να έχει ελπίδες, με την ελπίδα και πάλι ότι θα τις αυξήσει. Για να μην το ξεχάσω, πριν πάμε στους χορηγούς και πάρουμε και μια πρώτη ανάσα, να πούμε ότι θα γίνει αναφορά εννοείται και σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει δώσει ο Δικέφαλος, και αναφέρομαι στην K20 του Δικεφάλου, η οποία κόντρα στο τελικό αποτέλεσμα που είναι ένας αποκλεισμός, περήφανος αλλά αποκλεισμός, έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι χθες, ειδικά για κάποια διαστήματα, και έδειξε σε κάποιο βαθμό, δυστυχώς και αυτή έχει μπει η ομάδα νομίζω στο DNA της πρώτης, ότι ίσως να δείξει τον εαυτό της με το σκορ στο Καφτατζόγλου στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, αν ήταν λίγο διαφορετικό το σκορ σε εκείνο το παιχνίδι και αν χθες έμπαινε ένα από αυτά τα δοκάρια νωρίς, θα μιλούσαμε για άλλα παιχνίδια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Παιδιά, εντάξει, όλα καλά. Πανέμορφα. Ιωάννα, παρακολουθείς με ενδιαφέρον, φαντάζομαι, τι συμβαίνει στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο, έτσι. Τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος στο FM και ενώ στο 54526, να πούμε στους φίλους ακροατές ότι θα πρέπει να είναι για θέματα που αφορούν τον ΠΑΟΚ ή θέματα που θέλουν να κάνουν πλάκα μαζί μας. Μην ξεκινήσετε και στέλνετε μηνύματα μόνο για την Ιωάννα, έτσι, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται συνέχεια τώρα, που ακούτε μια γυναικεία φωνή και στέλνετε καρδούλες και αστεράκια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο κάνετε. Δεν είναι και πολύ παοξίδικο. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Okay. Άμα θέλετε, εντάξει, θα κάνουμε κάτι. Το όνομα Γιώργος Κούδας σου λέει κάτι? Μου λέει, αλλά δεν ξέρω πολλές πληροφορίες. Φοήθα και τέτοια, έτσι. Μην κάνεις την Καλομήρα που λέγαμε ποιος είναι ο πρωθυπουργός και έλεγε ο Κώστας. Καλάπας. Και έτσι λέει ο άλλος Καλάπας. Και λέει Κώστας Καλάπας. Είναι η σημαία του ΠΑΟΚ. Είναι ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής που πέρασε και φόρεσε την φανέλα του Δικεφάλου και ο βασικός συντελεστής της δημιουργίας της μεγάλης ομάδας του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 70, που έκανε όλο αυτό το μεγάλο κίνημα οπαδών, που τώρα έχουν καταστήσει στον ΠΑΟΚ τη μεγαλύτερη ομάδα στη Βόρεια Ελλάδα, να το πω έτσι. Σήμερα γίνεται 70 χρόνων. Και του λέμε χρόνια πολλά και έχουμε και θέμα και στο ΠΑΟΚ 24 και έχουμε και ένα άρθρο που έγραψε ο τραγουδοποιός και δικηγόρος Στάθης Παχίδης, μέλος των Άγαμων Θητών, για τον μεγάλο Γιώργο Κούδα, τον μεγάλο Αλέξανδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οπότε να μπείτε να διαβάσετε για τον κύριο Γιώργο Κούδα τα χρόνια μας πολλά σε ένα κεφάλαιο του ΠΑΟΚ. Ζωντανός τρελός είναι αυτό που λέμε. Και ωραία. Πάμε στους χορηγούς μας. Ένας καινούριος μπήκε σήμερα στην παρέα. Είναι η Μπέντα. Το Μπέντα Auto Center, για την ακρίβεια, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην Μοναστηρίου 299. Όπως βγαίνετε από την πόλη, θα το δείτε. Δεν μπορείτε να μην πέσετε πάνω του. Ασυναγώνεστε στιγμές στο σέρβις, στα ανταλλακτικά, στους καταλύτες και στις εξατμίσεις. Που τώρα, καταρχήν, Μπέντα, εμένα πάει το μυαλό μου αμέσως στην εξάτμιση. Τώρα και στην αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου, τα λεγόμενα DPF. Για το ραντεβού σας καλείτε στο 2310-461-163. Εννοείται, μαζί μας είναι και σήμερα η Αναδομό. Έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στις 25 του Νοέμβρη, αυτή την Παρασκευή, για ένα εισιτήριο διαρκείας της ομάδα μπάσκετ με ή χωρίς Λεξουτανίλ. Αν είστε τρελοί με την ομάδα μπάσκετ, αυτό δεν σας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Προφανώς η συγκεκριμένη προσφορά είναι μια προσφορά της εταιρείας Αναδομό.
Και τώρα μιλώντας για την αναδομό, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Αν θέλετε να ανακαινήσετε το χώρο σας, να αλλάξετε πράγματα στο σπίτι σας και να τα κάνετε όπως ακριβώς θέλετε, νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση. Αγία Σοφίας 18 Θεσσαλονίκη, 2311-241-508. Φοβερή είναι η δουλειά που έχει γίνει από την αναδομό, γιατί έχει και αυτή την ιδιαίτερη αγάπη προς τον ΠΑΟΚ και στα αποδυτήρια του Δικεφάλου στο Παλατάκι. Παρότι μιλάμε για ένα καινούριο γήπεδο, παρόλα αυτά έχουν ανακαινιστεί τα αποδυτήρια εσωτερικά και έχει δοθεί άλλη πνοή. Υπάρχει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24 και είναι εντυπωσιακές και οι φωτογραφίες. Ωραία. Αυτά με την αναδομό και κλείνουμε την πρώτη αναφορά στους χορηγούς μας με τον Πειρατή. Σήμερα είναι Τετάρτη και όλες οι βαρελίσχες μπύρες εκεί στον Πειρατή είναι μείον 1 ευρώ. Ενώ από μουσικές να ξέρετε ότι είναι ροκ τις μέρες αυτές και μάλιστα ελληνικό, με πολύ ξύλινα σπαθιά, με πολύ μωρά στη φωτιά, με πολύ ενδελέχεια, Magic the Spell, Jimmy Πανούση, όλα αυτά τις Τετάρτες στον Πειρατή, Διογένους 17 στην Τούμπα, 2-3-10-9-44-9-22 το τηλέφωνο του Πειρατή. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Όχι, κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια τηλεφωνική, ναι, για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες από την Ιταλία. Ελπίζω να είναι και πετυχημένη και σταδιακά θα έχουμε και μπάσκετ και θα φτάσουμε νομίζω προς το τέλος, αν με το καλό είναι στην ώρα τους και τα παιδιά στην Ιταλία, να πάρουμε και από αυτούς κλίμα και ρεπορτάζ δίπλα από την ομάδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, Λίμπερο 107,4, η ώρα είναι 1:15. Είστε στο ΠΑΟΚ 24, το οποίο σήμερα με άλλη μορφή, με Γρηγόρια Τρίδη και Άξια Εξλούλου, βγαίνει στα ραδιοφωνά σας. Είπαμε ότι άμα την επιστροφή μας από το πρώτο διάλειμμα θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με Ιταλία και να πάρουμε την άποψη και τη γνώμη ενός ρεπόρτερ της Ιταλικής ομάδας, όπως κάνουμε συνήθως σε τέτοια παιχνίδια. Πώς λέγεται ο συνάδελφος Γρηγόρια Τρίδη? Λέγεται Τομάσο Λορέτο. Και πού εργάζεται? Έχει δική του σελίδα, ναι, που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Φιωρεντίνα, firenzeviola.it. Ωραία. Όποιος γνωρίζει ιταλικά ή όποιος τώρα με το Google Translate είναι εύκολο και να τα μεταφράσει τα κείμενα, ας μπει στο site να διαβάσει τον συνάδελφο τον οποίο τώρα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Νόμιζα πως έτσι πως το είπες, ψάχναμε κάποιον για μετάφραση. Όχι ρε. Και αυτό σωστό όμως. Αν υπήρχε, ξέρεις, υπάρχουν κάτι τσακαλάκια παοξάκια που έχουν σπουδάσει Ιταλία που τα Ιταλικά τα μιλάνε και με ορολογία αθλητική. Εννοείται, έλεγα, αυτό. Ποδοσφαιρική. Εννοείται. Λοιπόν, τον έχουμε? Ναι, τον έχουμε. Ωραία. Good morning, Tommaso. How are you? Hello, good morning. Hello, I'm fine. And καλημέρα. Everybody. Oh, perfect. I'm sorry for my Greek, but I don't know too much words. There is no problem because we have also some problems speaking in your language. Okay. We suggest you to come for holidays on summer to increase your Greek. Sure, a lot of times I love Greece about this aspect. You have a wonderful place. I've been for summer a lot of time in Greek, and yes, I'm sorry, but the words that I know are very far about football and PAOK or Fiorentina or Europa League, but they're more near the things you ask in summer, you know. So let's talk about soccer. Okay. Thank you very much and give us some time to translate. Αυτό που μας λέει ο συνάδελφος, τον οποίο καλησπερίσαμε και έχουμε ευχαριστήσει προφανώς για το γεγονός ότι θα μας βοηθήσει με τις πληροφορίες του, είναι ότι έχει επισκεφτεί αρκετές φορές την Ελλάδα, έχει εισπράξει το πάθος που υπάρχει εδώ για το ποδόσφαιρο. Βέβαια, τις φορές που έχει έρθει στην Ελλάδα, ίσως ήταν λίγο μειωμένο αυτό το πάθος, γιατί ήρθε το καλοκαίρι, όπως σχεδόν όλοι στην Ελλάδα, για τις διακοπές του. Αλλά ας ξεκινήσουμε, είπε και αυτός, ας πάμε στα πιο ποδοσφαιρικά. Tommaso, we have seen that Fiorentina has made a very big win against Empoli. Can you give us some information about the situation of Fiorentina? Is the team in a good condition? In a good condition?
Yes, I have to say that it has been a real good win for Fiorentina against Empoli, because the team was arrived to this match after the draw with Sampdoria, and it was not a good result, because Fiorentina had problem to keep on the mind till the 90 minutes of the match. At Empoli, instead, the team has been real good to stay focused for all the match, never give up, never give too much chance to the opposite team. And yes, they are in a good condition, physical and mentally, because four goals, it's also a subject to demonstrate that Fiorentina now is growing. Now we have to see if also in front of their fans in Florence, the team can keep on growing, or how it has already happened, there is the danger not to be focused for the 90 minutes. Okay. Αυτό που μας είπε στην ερώτηση που του έγινε για την κατάσταση της Φιωρεντίνα με αφορμή και την νίκη που πέτυχε κόντρα στην Έμπολη με το 4-0, είναι ότι θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα και σε επίπεδο αγωνιστικό αλλά και σε επίπεδο ψυχολογίας. Μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα και μια μέτρια εμφάνιση κόντρα στην Σαμπτόρια, μια ισοπαλία, η ομάδα κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη διακοπή και να επιστρέψει πετυχαίνοντας και πολλά γκολ. Το βασικό όμως, αυτό που κράτησε ο ίδιος, είναι ότι έδειξε ότι μπορεί να είναι συγκεντρωμένη στο παιχνίδι. Είναι σημαντικό για την Φιωρεντίνα το γεγονός ότι σκόραρε 4 φορές και ενδεχομένως αυτό να τη βοηθάει και να της δίνει και αυτοπεποίθηση, και ίσως έχει πλέον τώρα την ευκαιρία με κάποιο παιχνίδι όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ που θα αγωνιστεί και μπροστά στο κοινό της να εκμεταλλευτεί την παρουσία του κοινού της. Το σημαντικό όμως είναι να παραμείνει και πάλι συγκεντρωμένη για 90 λεπτά, γιατί αυτό ήταν και το πρόβλημα που αντιμετώπισε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τομάσο, can we say that after that appearance against Empoli, Fiorentina has left in the past all the bad results and the bad appearances in the last weeks? Because I have read that in the previous weeks Sousa had a lot of problems, and also a lot of fans asked from the team to make some changes because it didn't have good results. Yeah, I think it's a little early to say that, because it's true that Fiorentina has won in a good way against Empoli, but it's also true that Empoli wasn't a very strong team. The Empoli has made a bad match against Fiorentina. You have to know it was a Tuscan derby, so it's a match that the fan of Empoli feel very much. But maybe also for this reason, the team of Empoli has played about the first half of the first time of the match. Then they have lost intensity, they have lost also psychology of the match, because after the first goal, Fiorentina have never suffered. So I have to say that it has been a good match for Fiorentina. It has been a good way to start after the break for the national team, but we have to keep on the mind the strong of the team Fiorentina has matched. Because to understand if Fiorentina is really in a moment and if the past is now gone, I think we will have to see the match of tomorrow against PAOK also to understand that if the first place in the group will be catch, and especially Monday when Fiorentina will be in Milano against Inter, and the team is really strong, more strong than Empoli, and that will be a real exam for this Fiorentina. Okay.
Η ερώτηση που του κάναμε είναι το αν η εμφάνιση της Φιωρεντίνα κόντρα στην Έμπολη μπορεί να πείσει ουσιαστικά και το κοινό της ομάδας ότι το δύσκολο διάστημα με τα άσχημα αποτελέσματα και τις μέτριες εμφανίσεις έχει μείνει στο παρελθόν. Ναι, και ειδικά ο Γρηγόρης ανέφερε και το όνομα του προπονητή, γιατί πραγματικά υπήρξε αμφισβήτηση και τέθηκε. Και πολλά δημοσιεύματα για το γεγονός ότι η ομάδα έμεινε χαμηλά στη βαθμολογία στην Ιταλία. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστική και πολύ ξεκάθαρη η απάντηση που μας δίνει ο συνάδελφος. Μας είπε ότι κόντρα στην Έμπολη η μία αλήθεια είναι ότι η Φιωρεντίνα έπαιξε πολύ καλά και έβαλε πολλά γκολ. Η άλλη αλήθεια είναι ότι η Έμπολη δεν ήταν και τόσο καλή, αγωνίστηκε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στην πορεία έχασε και την πίεσή της και την ψυχολογία της και έτσι ήρθαν τα πολλά γκολ. Έμεινε πίσω στο σκορ δηλαδή και δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Και παρότι ήταν ένα μάτς για τους φιλάθλους της δυνατό, ξέρω εγώ κλπ., στον αγωνιστικό χώρο αποδείχτηκε μεγάλη διαφορά δυναμικότητας. Οπότε... Και δεν κατάφερε η Έμπολη να δικαιώσει ουσιαστικά τις προσδοκίες των φιλάθλων της, γιατί είναι το ντέρμπι αυτό της Τοσκάνης και ιδιαίτερο παιχνίδι. Άρα ο Τομάσο λέει ότι είναι νωρίς να πούμε ότι ξεπέρασε την κρίση η Φιωρεντίνα. Απλά την βοήθησε η διακοπή για τους αγώνες εθνικής και ξεκίνησε με το δεξί και τώρα αναμένεται και συνέχεια. Κάπως έτσι. Μας είπε ότι για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα, μια καλή ευκαιρία είναι το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αν θα κερδίσει και θα πάρει την πρωτιά. Και σίγουρα το πολύ μεγάλο τεστ, οι πολύ καλές εξετάσεις που θα δώσει η Φιωρεντίνα, θα είναι στο παιχνίδι με την Ίντερ στο Μιλάνο την ερχόμενη Δευτέρα, όπου εκεί μιλάμε για ένα πραγματικά δυνατό αντίπαλο. Τομάσο, can you tell us how Fiorentina faces that match against PAOK? Is Souza going to make some substitutions, or he is going to use all his best players? Well, I think he will change something about tomorrow night in front of the team that has played against Empoli. It's also true that in the last match of Europa League with Slovan Liberec at Franke about 2 or 3 weeks ago, we all thought that Souza could change the team. Then he chose another way because all the best players played. I'm thinking about especially to Kalinic that played 90 minutes. 3 days ago, Fiorentina played against Sampdoria, and the best player in the second half paid a little suffer from that match of Thursday. So I'm not sure, but I think that Souza can change something, maybe for the defense with Salcedo or De Maio, and giving a stop for Tomovic or one for Astori or Gonzalo Rodriguez, and other changes also for midfielder. I'm thinking about Cristoforo. I think he can start from the beginning, maybe with Vecino, who hasn't played in Empoli. I think in attack will be Babacar, not Kalinic, but I repeat, we are not really sure with Souza about his choice for the match, but we think that he can change also because on Monday Fiorentina will be against Inter, so I think players like Kalinic or Ilicic, they played Monday night and not tomorrow night. Okay. Ρωτήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Φιωρεντίνα αυτή την αναμέτρηση και αν ο προπονητής θα κάνει κάποιες αλλαγές. Η απάντηση τώρα είναι λίγο διφορούμενη. Ουσιαστικά μας πήγε περισσότερο στην δική του την εκτίμηση. Μας είπε ότι... Ας αναφέρουμε και παίχτες όμως, διότι η εκτίμησή του είναι ότι λόγω του πολύ σπουδαίου μάτς την επόμενη Δευτέρα με την Ίντερ, σίγουρα αλλαγές θα γίνουν και κάποιοι πρωτοκλασσάτοι θα ξεκουραστούν. Απ' την άλλη, επειδή τα είπε και εν τη ρήμη του λόγου, έψαξε να βρει ποιες μπορεί να είναι οι σκάτζες. Έτσι, ανέφερε κάποια ονόματα, ας πούμε τουλάχιστον τα ονόματα που αυτός πιστεύει. Μας είπε ότι ο Κάλινιτς και ο Ίλισιτς θεωρεί ότι είναι πολύ κομβικοί ποδοσφαιριστές και δύσκολα θα ξεκινήσουν αύριο. Μάλλον θα Δευτέρα. Ναι, θα ξεκουραστούν και θα πάνε για το παιχνίδι με την Ίντερ. Επίσης, έκανε ένα παράδειγμα στην αρχή της απάντησής του και μας είπε ότι ο Κάλινιτς αποκόμισε ένα τραυματισμό γιατί μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σλόβαν Λίμπερετς έπαιξε κόντρα στην Σαμπτόρια και έλειπε για κάποιες μέρες γιατί είχε κάποια θλάση. Οπότε και αυτό είναι κάτι. Άρα, λοιπόν,
θα σκεφτεί ο Σόουζα. Ναι, αυτό το ότι πήγε ο Σόουζα στα προηγούμενα μάτια που ήταν και πιο κρίσιμα, με την έννοια ότι ήθελε νωρίς η Φιωρεντίνα να καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Έβαλε τους παίχτες του, τα δυνατά του χαρτιά, να παίξουν και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και καπάκι και στο ντέρμπι και στα μάτια του πρωταθλήματος και αποκόμισε προβλήματα. Οπότε ναι, κρίνει αυτός, έτσι όπως τον ψυχολογεί το Σόουζα, ότι μάλλον τώρα θα προτιμήσει να το αποφύγει αυτό. Ναι, και ίσως παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας με την Ίντερ. Ναι. Και σαν είχε απολύσει η Φιωρεντίνα, αλλά κάνουμε τώρα παρένθεση και λέμε ότι στη Φιωρεντίνα κόστησε η Ευρώπη στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Εννοείται, είχε απώλειες μετά από μάτς ευρωπαϊκά η Φιωρεντίνα. Οπότε μάλλον τώρα δεν θέλει να το αποφύγει, γιατί θέλει να κάνει μια νέα αρχή στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που μας έχει απαντήσει μέσω πλήρη σαφώς και για το αν σκέφτονται το παιχνίδι με την Ίντερ, να προσθέσουμε απλά για την ενδεκάδα ότι κάποιες ακόμα σκέψεις είναι η χρησιμοποίηση του Σαλτσέδο και του Ντεμαγιό στην άμυνα, που μπορεί να πάρει τη θέση για παράδειγμα του Τόμοβιτς, αλλά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρο. Θεωρεί ότι ο Μπαμπακάρ θα είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Κάλινιτς στην επίθεση. Ο Κριστόφορο είναι ένας παίκτης ο οποίος και αυτός χτυπάει την πόρτα της ενδεκάδας. Πάντως η απάντηση για τα πλάνα του Σόουζα είναι ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, ναι, ναι, και μάλλον η προσέγγιση του θα είναι όχι για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά ως μια διάδα αγώνων, και αυτό με τον ΠΑΟΚ και κόντρα στην Ίντερ. Τομάσο, we have seen that there were a lot of problems in the field of Artemio Franchi because of the game of rugby. Can you tell us some things about that? Do you know anything more about the condition of the field? Well, it has been a situation that Fiorentina and Florence have followed with great attention. I think it will be in good condition, not excellent, because obviously rugby match, it has been very hard for the field, but they have explained also to the media that they have put some patch on all the field. Is that true that they have taken that patch from Brescia? Because I have read that. Yeah, it's true. It's true. Okay. The thing we can say and is surely that for Florence the match of Sunday, it has been very important, because it has been an historical win for the national of Italy in rugby. They have never won against South Africa, and obviously of the Italian sports universe has been very, very happy about this, and it has been a good chance also for Florence and for his face of sport to be talked. About this, I have to say that the field of Florence is one of the best in Italy. If you remember, about 1 month ago, maybe, Fiorentina played against Crotone, and it has rained very, very hardly for the first half of the match. The match was stopped, then after half an hour, they start again, and the match was closed with a draw, 1-1. But in that time, the field was really good. Instead, the condition of meteorology. So I think that also tomorrow night it will be in good condition. Maybe it won't be, a perfect green, because there are different patches and I think different color. But I think it will be good enough to play a good match. Okay. Give me some moments to translate, and we have one last question for you. Αυτό που μας είπε ουσιαστικά είναι ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα βέβαια με έναν από τους καλύτερους αγωνιστικούς χώρους στα γήπεδα της Serie A, όπως είναι αυτός του Artemio Franchi. Το πρόβλημα σχετίζεται και προέρχεται καλύτερα από το γεγονός ότι ο Δήμος Φλωρεντίας έδωσε το δικαίωμα να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο της Φιωρεντίνα για ένα ιστορικό παιχνίδι ράγκμπι ανάμεσα στην Ιταλία και στην Νότια Αφρική, στο οποίο μάλιστα η Ιταλία πέτυχε και ιστορική νίκη. Απλά μας είπε ότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν έχει προηγηθεί ένας αγώνας ράγκμπι, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο Χλωοτάπητας, και αυτό δημιούργησε προβλήματα σε συγκεκριμένα σημεία. Η λύση είναι κάτι που μεταφέραμε και χθες σε ρεπορτάζ σχετικό μέσα του ΠΑΟΚ 24, δόθηκε από τον Δήμο και πάλι. Έχουν πάρθει
από την Μπρέσια συγκεκριμένα κάποια μπαλώματα, αν μπορούμε να το πούμε, από το γρασίδι και έχουν μπει στα σημεία στα οποία υπήρχε πρόβλημα. Δεν θα καταλάβει κάποιος από τους ποδοσφαιριστές ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί το γήπεδο, η εκτίμησή του είναι ότι θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ενδεχομένως να υπάρχει μία διαφορά χρώματος στο γρασίδι, κάπου να είναι λίγο πιο πράσινο, κάπου να είναι λίγο πιο κίτρινο, αλλά αυτό έχει μικρή σημασία. Μάλλον θα είναι πολύ καλός ο αγωνιστικός χώρος και δεν θα προβληματίσει καμία από τις δύο ομάδες. Τομάσο, one last question. As I have told you, we would like to have your opinion about that game between Fiorentina and PAOK. Do you believe that it is a very difficult game for Fiorentina? Can you describe us more specifically Fiorentina's goals from that match? Do you believe that PAOK is a very strong team and can make troubles to Fiorentina? Well, I think to the match against Karabag that now are trying to pass the group in the first half, the Karabag put really in difficult Fiorentina, because the team of Florence wasn't able to build a good chance in the attack. I think it will depend also about the choice of Souza, because if it will play Babacar, Fiorentina must change his play. They won't be able to play like Empoli, just to understand, because Babacar is not so mobile like Kalinic. So I think if we will play Babacar, Fiorentina will try more with cross and balls high, so, and maybe with Cristoforo or Vecino in the line of midfielder trying to go to the shoot outside the area. I think this could be the way of match of Fiorentina. What I remember again about PAOK was a good way to move on the extra on the line of the field, okay, and I think they can do good trying again in Florence to play on that line of with the extern players. Okay. Thank you very much, and we would be happy to speak with you again in the future. Have a nice day. Okay. Thank you. Bye bye. Λοιπόν, να κάνουμε μετά τη μετάφραση, να αποδεσμεύσουμε τον Τομάσο για να μην είναι στη γραμμή όσο θα μεταφράσουμε εμείς αυτά που είπε. Κοίταξε, δεν του βγήκε και τόσο μέσα από την καρδιά του αυτό ότι δεν θα έχει Φιωρεντίνα πρόβλημα. Διότι ο άνθρωπος έχει στο νου του τις φορές και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα και στα μάτια, ας πούμε, με την Καραμπάκ, ανέφερε, που δεν μπόρεσε να διασπάσει εύκολα άμυνες. Ναι. Και είχε πρόβλημα. Δηλαδή, έχει επιθετικό πρόβλημα η Φιωρεντίνα, πόσο μάλλον αν τελικά δεν παίξει ο Κάλινιτς. Αυτό δηλαδή περίπου είπε. Αν παίξει ο Μπαμπακάρ και επιλέξει να παίξει με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ναι, μας είπε ότι δεν είναι τόσο ευέλικτος. Μάλλον θα παίξουν με σούτ εξ από την περιοχή, δεν είναι τόσο κινητικός, έτσι, ναι, ώστε να δημιουργήσει φάσεις μέσα στο κουτί. Αυτό θα αλλάξει πολλά στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η ομάδα. Το γεγονός ότι έπαιζε με τον Κάλινιτς στο παιχνίδι με την Έμπολη και μάλλον δεν θα παίξει με τον Κάλινιτς στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είναι μια πρώτη σημαντική διαφορά. Οπότε αυτός είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο είναι και ο ίδιος επιφυλακτικός για το τι θα δούμε συγκριτικά με την εικόνα της Φιωρεντίνα. Τώρα για τον ΠΑΟΚ είπε ότι είναι μια καλή ομάδα η οποία έχει δύναμες σε συγκεκριμένες γραμμές και μπορεί, αν το προσπαθήσει πολύ, να βάλει δύσκολα στην Φιωρεντίνα. Μάλιστα θυμήθηκε ότι στο πρώτο παιχνίδι που είχε δώσει η Φιωρεντίνα το ευρωπαϊκό με την Καραμπάγκ, η Καραμπάγκ στάθηκε πάρα πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο και κόντρα σε ένα σκορ που ήταν μια πολύ ευρεία νίκη τότε. Στο δεύτερο ημίχρονο άνοιξε το παιχνίδι. Ναι, ναι. Τότε οι Αζέροι δεν μπόρεσαν ουσιαστικά να αναχαιτίζουν τους Ιταλούς. Κοίταξε, γενικά ο ΠΑΟΚ πρέπει να το πάει το μάτς στις 2-3 φάσεις. Να κοιτάξει δηλαδή να μην δεχτεί αυτός φάσεις και αν μπορεί να είναι αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που θα του δοθούν, γιατί θα παίξει στην κόντρα ένα παιχνίδι δηλαδή τύπου τούμπας,
μόνο που να μην χαθούν οι μια-δυο ευκαιρίες που έχασε ο ΠΑΟΚ, είτε η ευκαιρία εκεί του Ροντρίγκες, είτε το πέναλτι που δεν δόθηκε, ας πούμε, και που ισχυρίζεται ο ΠΑΟΚ ότι ήταν. Εντάξει, ήταν μια φάση αρκετά αμφισβητούμενη. Και να μπορέσει κάτι να πάρει αυτό το παιχνίδι, εκμεταλλευόμενος την επιθετική δυστοκία της Φιωρεντίνα ή την αδυναμία της να έχει λύσεις απέναντι σε πολύ κλειστές άμυνες, ειδικά αν, όπως είπε και ο Τωμάσο, δεν παίξουν όλα τα δυνατά της επιθετικά χαρτιά, με τη λογική ότι υπάρχει η διάδα αγώνων που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το μάτς με την Ίντερ. Εκεί περίπου ο ΠΑΟΚ ίσως μπορεί να πάρει κάτι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν ανέφερε ούτε μια στιγμή ο συνάδελφος την πιθανότητα να έχει προβλήματα η Φιωρεντίνα και μπελάδες όσον αφορά την πρόκριση, έτσι. Δηλαδή θέλει να κερδίσει η Φιωρεντίνα για να πάρει την πρώτη θέση, να πάρει την πρωτιά στον όμιλο. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς ερμηνεύοντας το και βλέποντας την καθαρή μαθηματική πιθανότητα, αν η Φιωρεντίνα αύριο χάσει, είναι μετά ενδιαφερόμενη στο επόμενο μάτς, διότι με δύο ήττες κινδυνεύει μαθηματικά να μείνει αυτή εκτός. Ναι, ναι, όχι. Και να περάσουν Καραμπάκ και ΠΑΟΚ. Έχει μπλέξει και σίγουρα θα θέλει να κάνει αυτό που λέγαμε ότι πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τους Αζέρους. Δηλαδή να κερδίσει με τον ΠΑΟΚ, να τελειώνει με την Ευρώπη, να είναι διαδικαστικού χαρακτήρα το τελευταίο της παιχνίδι. Γιατί αλλιώς μπαίνει σε μπελάδες και δεν το θέλει. Έχει μείνει έτσι και αλλιώς πίσω στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Α, θα πούμε και περισσότερα και στο δεύτερο μέρος. Τώρα πρέπει να κλείσουμε γιατί ήδη ξεφύγαμε κατά 10 λεπτά. Να αναφέρουμε τους χορηγούς και να πάμε σε διάλειμμα. Να πούμε ότι η Αναδομό ήταν στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας εδώ παρέα. Τηλεφωνείτε στο 2311-241-508 και ανακαινίζετε όλο το σπίτι σας ή και ξεχωριστά, αν θέλετε, δωμάτιο-δωμάτιο. Τώρα έρχονται Χριστούγεννα και καλό είναι να ζήσουμε με την οικογένεια σε ένα ωραίο περιβάλλον. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν προνομιακές τιμές και προγράμματα χρηματοδότησης από την Αναδομό. Αν θέλετε να μπείτε και στο ίντερνετ, anadomo-ανακαίνιση.gr. Και ο Μπειρατής, ο οποίος είναι μια ιδανική λύση για όλους εσάς που είστε στην Τούμπα, Διογένους 17, και για όποιον γενικότερα θέλει να πιει τον καφέ του, να πιει την μπύρα του που είναι τεράστια η ποικιλία, να πιει μπύρα ή ποτό σε κάποια προσφορά. Ενδεικτικά, το βράδυ της Δευτέρας όλες οι πριμάτωρα από το Βαρέλι είναι 2-1 δώρο, τις Τρίτες όλες οι Ντιρουντρόγκ είναι και πάλι 2-1 δώρο. Υπάρχουν πολλές προνομιακές προσφορές και σίγουρα είναι πολύ καλή επιλογή και για τώρα που έχει παιχνίδια και σήμερα και αύριο. Και ματσάκι, ναι, να πάτε. Και επίσης και η Μπέντα είναι στην παρέα μας. Ανέφερα λίγο πριν την αναγέννηση καταλυτών, τα λεγόμενα DPF, τα οποία είναι πετρελαίου, έτσι, και είναι αποκλειστικά στη σύγχρονη μονάδα της Μπέντα στη Μοναστηρίου 299. Πηγαίνετε εκεί και δείτε όλα τα ωραία αυτά πράγματα ή αλλιώς καλέστε στο 2310-461-163. Η Μπέντα έχει και σέρβις, έχει πολλά ανταλλακτικά, έχει καταλύτες, έχει εξατμίσεις και είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης. Διάλειμμα, επιστροφή στο δεύτερο μέρος με μπάσκετ και είπαμε ένα αναμονή της προσγείωσης. Θα πάμε ένα ταξίδι ακόμα, θα φύγουμε από την Ιταλία και θα πάμε Γερμανία. Επιστρέφουμε σε λίγο. Κανονικά, για να συνεχίσουμε την επόμενη τηλεφωνική συνομιλία, θα έπρεπε να βάλουμε ένα τραγούδι Στέλιου Καζατζίδη. Πιστεύω ότι το αξίζει ο άνθρωπος αυτός που θα βρεθεί σε λίγο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να πάρει κλίμα από τον μεγάλο τραγουδιστή της ξενιτιάς, του πόνου, της αδικίας, του παράπονου, τον μεγάλο Στέλιο Καζατζίδη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, κυρίες και κύριοι, καθώς περάσαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής που πλησιάζει ώρα 1 και 25, αλλά τι να κάνουμε, έτσι συμβαίνει στις ζωντανές εκπομπές με πολύ ρεπορτάζ, είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης από τις φάμπρικες της Γερμανίας. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Τι έγινε, έχασες και τη μιλιά σου, κράτησε τον έκλεισες Χρήστο, στην αρχή έκανε λίγο διακοπές. Τον χάσαμε, είμαστε κοντά. Δεν έχει λεφτά να βάλει μονάδες στην κάρτα. Φαντάζεσαι. Του τελείωσαν τα φράγκα, του τελείωσε το κουράγιο. Πρόβλημα. Είναι στο τρένο. Είναι, να το πούμε λίγο πιο, έτσι να το κάνουμε τραγικά, είναι σε κάποιο τούνελ, σε κάποιο υπόγειο, είναι σε κάποιο κάπου και σκάβει και βγάζει κάρβουνο, διότι ήταν πολύ ανθυγιεινό και σκληρό το χθεσινό βραδινό μεροκάμα του. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ούτε τώρα. Δεν είναι, άστο, είναι λίγο δύσκολο. Τι να τον κάνουμε τώρα αυτόν. 0-2. Πω, η σιωπή του προς απάντησή μας.
Τα είπε όλα. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την κουβέντα. Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Ναι, ήταν πολύ δυναμική η παρέμβασή του. Έδωσε απαντήσεις. Ναι. Έδωσε τα είπε όλα. Μα το ρεπορτάζ ήταν πλήρες. Είναι ακριβώς ό,τι συνέβη εχθές. Πώς τη λένε, πώς το λένε το γήπεδο που παίξανε στο Oldenburg. Στη μέση του πουθενά, επαρχία Γερμανίας και είχε 105.000 κόσμο εκ το Oldenburg. Είναι φάση Dortmund εκεί, γιατί το ίδιο πράγμα γίνεται. Έτσι όπως το περιέγραφε ο Νίκος, έλεγε ότι είναι μια επαρχιακή πόλη στην οποία όλοι είναι μια ομάδα και έχει πολύ κόσμο. Το ίδιο πράγμα, άμα πας στο Dortmund, επειδή έχει γίνει γνωστή η ομάδα, θα σοκαριστεί λίγο με το ότι δεν είναι και κάτι με τεράστια πόλη. Ναι, μωρέ, εντάξει. Βιομηχανική επαρχία της Γερμανίας είναι. Θα κάνουμε άλλη μια απόπειρα, μια προσπάθεια, έτσι, να δούμε μήπως τυχόν και μιλήσουμε για τα χθεσινά. Γιατί εγώ ξεκίνησα να σου λέω, Γρηγόρη, ότι χθες είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, καταρχήν έχω διαπιστώσει ότι η ομάδα αυτή έχει βελτίωση. Τα προβλήματα που δεν λύνονται στην ομάδα αυτή έχουν κυρίως να κάνουν με την ποιότητά της. Πάμε λίγο. Κάτσε, να το καλησπερίσω εγώ. Νίκο, ναι, μήπως το πάει καλύτερα. Νίκο, μας ακούς? Φιλαράκι μου, με το που μίλησες μαζί μου κατευθείαν βγήκες, ούτε εσύ, τρένα ούτε σήματα. Τι γίνεται? Ελπίζω να συνεχίσετε να με ακούτε και εσείς, γιατί τώρα είμαστε σε ένα περίεργο δίκτυο εδώ. Εντάξει, να δούμε. Ωραία. Θα συνεχιστεί η επαφή μας. Ναι. Επειδή φοβόμαστε μήπως κοπείς και δεν μας παίρνει και πολύ να σε πειράξουμε, γιατί υπάρχουν συνάδελφοι από εδώ, από τις εκπομπές που κάνεις το Σαββατοκύριακο, που ηρωνεύονται τον ιδρώτα σου και τον αγώνα σου. Θες να μπεις κατευθείαν και να μας μιλήσεις για το χθεσινό παιχνίδι και αυτή τη φοβερή εμπειρία, ακόμα μία που έζησες με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Ευρώπη? Παιδιά, τι να πω. Το λέγαμε και χθες στη μετάδοση του αγώνα, ήταν ένα παιχνίδι. Πω, δεν υπάρχει Νίκος Μοσχοβίτης, παιδιά, δεν υπάρχει το κινητό του. Θα του στείλουμε ένα μήνυμα, τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, τον πάρουμε ένα τηλέφωνο εκτός αέρα, να του πούμε ότι στείλε μήνυμα όταν είσαι σίγουρος ότι έχει καλό δίκτυο, γιατί είναι πολύ άσχημο για τον ακροατή να έχουμε κάνει τρεις συνδέσεις και να μην μπορούμε να βρούμε σήμα για να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Εντάξει, μας ξενέρωσε και τις ατάκες, την πλάκα που πήγαμε να τον κάνουμε και όλα τα σχετικά. Δεν θα μπορέσει να μιλήσει. Έχω την εντύπωση ότι ίσως το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής να καταφέρουμε να τον βρούμε κάπου πιο στατικά. Οπότε με το να μην έχει αυτό με τη μεταφορά με τα τρένα, να μπορέσουμε και να τον βρούμε και να μας κάνει μια ανάλυση για τα. Λοιπόν, χθες είδαμε ένα παιχνίδι, είδαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ που εντάξει δεν ήταν και παιχνίδι πρόκρισης. Καλό θα ήταν ο ΠΑΟΚ να κερδίσει, γιατί έκανε τα μέσα στο παλατάκι και πρέπει να διεκδικήσει, να αναζητήσει κάποια εκτός έδρας νίκη εκτός από αυτήν που έκανε στην Ιταλία με τη Βαρέζε. Το παιχνίδι το πήγε μέχρι εκεί που ήθελε. Λέγαμε χαριτολογώντας όλοι παρακολουθώντας το παιχνίδι, και που στην αρχή πήγαινε πάρα πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ, ότι στο τέταρτο δεκάλεπτο θα ξεφουσκώσουν. Μετά το τέταρτο δεκάλεπτο το κάναμε 35, γιατί και σε άλλα μάτσο ΠΑΟΚ μετά το 35 σβήσαν τα φώτα. Εχθές ο ΠΑΟΚ έχασε το παιχνίδι κυριολεκτικά στην τελευταία επίθεση, μετά από επανειλημμένα λάθη της διαιτησίας και δική του ολιγορία, συνδυασμός και ενδικών του αβίαστων λαθών. Μην ξεχνάτε ότι ο ΠΑΟΚ χθες έκανε βήματα σε επαναφορά. Από αυτό ήταν ο Τζορμπατζόγλου, ήταν παρηγόρητος χθες. Έκανε επίσης βήματα σε ευνηδιασμό. Και ενώ μπορούσε να μην τρέξει και να πάει πιο ομαλά αυτή την επίθεση, το επιχείρησε και έκανε λάθος και στον ευνηδιασμό. Έκανε, πάτησε δύο φορές τελική γραμμή. Και παρόλα αυτά έχασε από δύο εγκλήματα διαιτητικά και διεκδίκησε στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα να βάλει το τρίποντο και να σοφαρίσει το παιχνίδι. Δεν τα κατάφερε με το τελευταίο τρίποντο του Τσόχλα. Οπότε πραγματικά εγώ δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε Νίκο, μήπως και τον έχουμε τώρα και έχουμε σήμα. Είναι η τελευταία ευκαιρία που σου δίνουμε, Νίκο, γιατί εντάξει. Ναι, παιδιά. Θα ξενερώσει και εσύ, ξενερώσει και ο κόσμος. Είναι αυτό που έλεγα πρωτού ξαναχάσουμε την επαφή, ότι ήταν ένα παιχνίδι που έμοιαζε πάρα πολύ με αυτό με την Νεπτούνας. Ο ΠΑΟΚ το έλεγχε και 30 λεπτά, το είχε εκεί που ήθελε, είχε κρατήσει πολύ χαμηλά την Oldenburg, ήταν πραγματικά πολύ καλά διαβασμένος πάνω σε όλα τα ατού των Γερμανών, αλλά από ένα σημείο και μετά πάλι έχασε την επαφή του με το καλάθι. Άρχισε να κάνει είχε αρκετά λάθη στο παιχνίδι, και πολλά από αυτά μάλιστα ήταν λάθη πολύ αστεία. Δηλαδή θυμάμαι φάσεις στην οποία ο Μπράιαντ περπατούσε για να περάσει το κέντρο και έκανε 8 δευτερόλεπτα. Δόθηκαν βήματα στην επαναφορά με την μπάλα στα χέρια του Τσόχλα. Είχε πραγματικά κάποια πολύ φτηνά λάθη, οπότε είχε πάλι πολλές χαμένες βολές, είχε 9 στις 16 πάλι. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο σε πολλά σημεία
μοιάζει σε αρκετά από τα προηγούμενα. Όπου τι έκανε περίπου με την ΑΕΚ, ό,τι έγινε περίπου με την Βιλερμπάν, ό,τι έγινε με την Νεπτούνας. Και βέβαια χθες υπάρχει και μια τριάδα διαιτητών, η οποία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σφυρίζει πολύ πιο ευαίσθητα όταν είναι στην άμυνα ΠΑΟΚ παρά όταν είναι στην άμυνα η Oldenburg. Και βέβαια υπάρχει αυτή η φάση στο τέλος με τον Χρυσικόπουλο, την οποία όσο και να θέλεις να πεις ότι μπορεί να έκανε μεταφορά μπάλα, ότι μπορεί να σου δώσει το σφύριγμα, δεν γίνεται σε μπάλα που είναι διεκδικούμενη να δίνεται μεταφορά με το σκορ 63-62 και μια κατοχή να παίζεται με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του αγώνα. Χθες το ΠΑΟΚ ήταν πολύ εκνευρισμένοι, δηλαδή και ο Σούλης Μαρκόπουλος και ο Τέτσος Ναντζίδης, κυρίως με τους διαιτητές αλλά και οι παίκτες, με το γεγονός ότι έχασαν πάλι ένα παιχνίδι, το είπε και ο Κλάντον, το είπε και ο Μπράιαν, μιλούσαν για παιχνίδι το οποίο χάθηκε μέσα από τα χέρια τους, όπως το είπαν και οι δύο Αμερικανοί. Το θέμα, το πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, είναι ότι θα πρέπει να βρει την ψυχολογία, θα πρέπει να βρει την πνευματική του ηρεμία, ώστε στα επόμενα παιχνίδια αυτά τα πράγματα να τα διορθώσει και να πάρει νίκες που θα του δώσουν και βαθμούς φυσικά σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά και την ψυχολογία. Γιατί πραγματικά όταν προσπαθείς, παλεύεις όλα τα μάχη, στο τέλος κάτι γίνεται και τα χάνεις, αρχίζεις να χάνεις και την πίστη σου σε αυτό που προσπαθείς και κάνεις. Αυτή ήταν η πέμπτη ήττα για τον ΠΑΟΚ Σερί. Αφήνω έξω το μάτς με τα Τρίκαλα που ήταν από τις χειρότερες του εμφανίσεις φέτος μαζί με τη Λευκάδα, αλλά τα άλλα τέσσερα παιχνίδια με την Βιλερμπάν, με την Νεπτούνας, με την ΑΕΚ και χθες με την Oldenburg είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Δηλαδή είναι μάτς τα οποία τα ελέγχει και τα χάνει ο ίδιος με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά, αλλά κυρίως στην τελευταία περίοδο κάνοντας λάθη, όντας άστοχος, κάνοντας κακές επιθέσεις. Το ότι υπάρχει έλλειμμα ποιότητας, ότι δεν υπάρχει ένας ηγέτης να πάρει την μπάλα στα δύσκολα, είναι γεγονός. Δεν ξέρω πώς θα βρεθεί λύση σε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα βελτιώνεται μέσα από προπόνηση, μέσα από πολλή δουλειά στην προπόνηση, δηλαδή το κομμάτι το επιθετικό, γιατί στο κομμάτι το επιθετικό πολλές φορές αυτός που έχει λίγο ταλέντο παραπάνω είναι αυτός που κάνει και τη διαφορά. Δηλαδή θα σηκωθεί και θα βάλει ένα σουτ και θα καθαρίσει ένα παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα δεν το έχει αυτό και χθες που βρήκε τον Μπράιαν σε μια τέτοια μέρα, στην τέταρτη περίοδο, με τον Αμερικανό που έβαλε 3 πολύ μεγάλα τρίποντα, ήταν η αποφάση των διαιτητών στο τέλος που έγιναν την πλάστικα υπέρ των Γερμανών. Δεν είναι εύκολη κατάσταση, είναι δύσκολη κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Τώρα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και ενώ επιστρέφει ότι έχει παιχνίδια εντός έδρας με το Ρέθυμνο, με τη Βένσπη στην άλλη εβδομάδα. Σταματάνε δηλαδή και οι μεγάλες μετακινήσεις που είχε στις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Το θέμα είναι να υπάρξει ηρεμία στην ίδια την ομάδα μέσα στο ρόστερ, να γίνει η δουλειά που πρέπει να γίνει, ώστε να είναι πιο βελτιωμένη και να πάρει μάτς, που είναι πολύ πολύ σημαντικό από την αρχή της σεζόν για αυτή την καινούργια ομάδα. Οποιαδήποτε νίκη, εύκολη, δύσκολη, τη δίνει ψυχολογία. Στα τελευταία μάτς που δεν κερδίζει, φαίνεται ότι έχει θέμα και στη ψυχολογία, γιατί δεν έχει έμπειρους παίχτες ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του. Αποτελείται το ρόστερ κυρίως από παίχτες που δεν έχουν πολύ μεγάλες εμπειρίες. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και το βλέπεις και μέσα στα παιχνίδια. Ότι ο ΠΑΟΚ πολλές φορές δυσκολεύεται να διαβάσει αυτά που του δίνει ο αντίπαλος. Δυσκολεύεται να βρει λύση στην επίθεσή του. Δυσκολεύεται ακόμα και να χαλάσει ευνηδιασμούς με φάουλ. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι κάτι που λύνεται μέσα από τη δουλειά στην προπόνηση. Ξέρω ότι θα το προσπαθήσει σίγουρα ο Μαρκόπουλος και οι συνεργάτες του, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δοθεί λύση σε αυτό. Νίκο, σε αυτό το θέμα που είχε πάω, ναι. Επειδή έχουμε και ένα μήνυμα το οποίο, εντάξει, έμεσα μπορείς να το απαντήσεις παρότι δεν απευθύνεται σε εσένα. Ο φίλος της εκπομπής, ο γνωστός για τις παρεμβάσεις του στον μπάσκετ 203, ναι. Λέει ότι ναι. Η μόνιμη κατάσταση ήταν η νίκη για την ομάδα της ΑΕΝΑ εις εξυγίανσης είναι κάτι σαν χάνεται λίγο μετά. Και λέει: οι ταλαντούχοι Αμερικανοί μας θα προσαρμοστούν στα κοντά ή μετά το Πάσχα. Θέλω ενημέρωση από τον κύριο Τέλη. Προφανώς αναφέρεται στον team manager. Τέλος πάντων, εσύ δεν είσαι ο Ζουνατζίδης, ούτε στα παπουτσία του μπορείς να μπεις. Αλλά μια ερώτηση με αφορμή αυτό το μήνυμα, για να δώσεις εμέσως και μια απάντηση κι εσύ, είναι το αν ο προβληματισμός που υπάρχει για την απειρία συγκεκριμένων παικτών κάνει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να σκέφτονται κάποιες αλλαγές. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, γιατί νομίζω συγκεκριμένοι δύσκολα μπορούμε να γίνουμε. Παιδιά, εγώ δεν βλέπω πραγματικά πως αυτό το ρόστερ έτσι όπως είναι τώρα θα βγάλει όλη τη χρονιά. Τώρα θα βγάλει αυτός έχει τώρα να βγάλει όλη τη σεζόν και με Ευρώπη και να συνεχίσει και ο ΠΑΟΚ να είναι ανταγωνιστικός. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί λοιπόν να προβληματίζουν εγώ που είμαι γύρω από την ομάδα και αυτοί που είναι μέσα να μην το βλέπουν. Έτσι, και να μην τους προβληματίζει και αυτούς. Το
θέμα είναι τι μπορούν να κάνουν για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, για να υπάρχουν πιο ποιοτικές λύσεις στα χέρια του Μαρκόπουλου. Πολλές φορές είναι και θέμα αγοράς, έτσι. Το τι υπάρχει και στην αγορά. Άλλες φορές είναι, πολλές φορές είναι και θέμα ότι μπορείς να δώσεις εσύ στην αγορά. Και ο ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι δεν μπορεί να δώσει πολλά στην αγορά. Δεν μπορεί να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για να έχει έναν πολύ ποιοτικό παίχτη. Μπορεί να περιμένει έναν κάποιο ποιοτικό παίχτη να τον βρει να δώσει στα χρήματα που μπορεί να δώσει αυτός. Απλά αυτό που εμένα πραγματικά με προβληματίζει είναι ότι ακόμα και πλήρης ο ΠΑΟΚ, γιατί μην ξεχνάμε ότι χθες δεν είχε πάλι τον Μαργαρίτη, δεν είχε τον Μπέινες, είναι κάτι το οποίο τα αφήνουμε πίσω μας, αλλά είναι πρόβλημα. Γιατί μικραίνει το rotation και είναι δύο παίχτες οι οποίοι θα έχουν, όταν μπει ο Μαργαρίτης και ο Μπέινες όταν επιστρέψει, θα έχουν σημαντικό ρόλο στο rotation. Ο ΠΑΟΚ δεν τους είχε χθες τους δύο, αλλά πάλι αυτό το οποίο βλέπω εγώ και με προβληματίζει είναι πώς αυτή η ομάδα, αυτό το roster, μπορεί να είναι ανταγωνιστικό όλη τη σεζόν με Ευρώπη και Ελλάδα και να μπορεί να διεκδικεί τους στόχους του. Μου φαίνεται τρομερά δύσκολο. Δεν ξέρω αν είναι ακατόρθωτο, αλλά μου φαίνεται τρομερά δύσκολο. Εντάξει, για αυτό το roster. Από το καλοκαίρι τα είπαμε. Αυτό το roster για Πέμπτη Κυριακή δεν είναι. Από τις σκέψεις, και το γεγονός ότι και οι ίδιοι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κάνουν κάποιες παρατηρήσεις και είναι προβληματισμένοι, μέχρι το να μπουν στη διαδικασία να ψάξουν στην αγορά, μπορούν δεν μπορούν. Βρίσκουν, δεν βρίσκουν κάποια λύση. Επειδή υπάρχει μια απόσταση, είναι σε αυτό το στάδιο. Δηλαδή ο προβληματισμός τους έχει φτάσει σε αυτό το βαθμό που να ψάχνονται. Νομίζω ότι καμία ομάδα δεν αφήνει την αγορά σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχει αυτές οι επιλογές που έχει στο ρόστερ, σίγουρα θέλει να το στηρίξει. Το ξέρουμε και από προηγούμενη σεζόν ότι ο ΠΑΟΚ δεν του αρέσει να αλλάζει παίχτες, δεν είναι της δικής του λογικής. Ωραία, θέλει να δώσει το χρόνο τους για να βγάλουν αυτά για τα οποία αποκτήθηκαν. Απλά επειδή αυτοί οι παίχτες δεν ήρθαν τέλη Σεπτεμβρίου στον ΠΑΟΚ. Έτσι, δηλαδή έχουν έρθει όλοι από Ιούλιο-Αύγουστο, δηλαδή μιλάμε για σχεδόν ένα τρίμηνο πλέον στην ομάδα. Τα συμπεράσματα για το τι μπορεί να κάνει, γιατί δεν μπορεί ο καθένας, νομίζω ότι είναι βγει. Δηλαδή δεν μιλάμε πλέον ότι για δύο-τρία παιχνίδια. Τελείωσε, γνωριζόμαστε. Να έχεις δύο-τρεις εικόνες. Έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Μια μεγάλη σειρά αγώνων και έχουμε δει τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Ωραία. Ποια είναι τα θετικά του και ποια τα αρνητικά του. Και ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ που πάντα έχει ψηλού στόχους, ο ΠΑΟΚ ο οποίος πάντα θα πρέπει να διεκδικεί την τρίτη θέση στην Ελλάδα. Θα πρέπει να διεκδικεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση το Champions League την πρόκληση στην επόμενη φάση. Αυτό το roster μπορεί να τα πετύχει αυτά τα πράγματα. Εμένα μου φαίνεται τρομακτικά δύσκολο, έως ακατόρθωτο. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Και το γεγονός ότι σε αυτά τα πέντε παιχνίδια που έχει χάσει τα συνεχόμενα, τα τέσσερα που ήταν με καλύτερες ομάδες, τα έχασε από μια-δυο ενέργειες των αντιπάλων. Δηλαδή εκεί στο τέλος λεπτομέρειες μετράει ρε παιδιά για ποιος θα βάλει το σουτ. Όταν ο άλλος έχει ένα παίχτη που μπορεί να το βάλει το σουτ και εσύ δεν έχεις. Το τρίποντο λες τώρα που έβαλε ο Μάικλ Τζόρνταν της Ούντερμπουργκ. Όσο άμυνα και να παίξεις, όσο rebound και να πάρεις, όσο και να σπρώξεις, στο τέλος πρέπει να βάλεις κάποιο σουτ για να κερδίσεις το παιχνίδι. Αν δεν τον έχεις το παίχτη για να το κάνει αυτό. Ή να μην κάνεις το μοιραίο λάθος, έτσι. Γιατί και πριν. Κοίταξε, ήταν το χθεσινό. Ήταν χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου. Δηλαδή η μη μπασκετική φύλαθλη, τώρα εγώ το είδα χθες σε ένα καφενείο. Λέγανε, γιατί είχε και το ποδόσφαιρο ταυτόχρονα. Και όταν άρχισε το ποδόσφαιρο, βάλαν και τη φωνή στο ποδόσφαιρο. Λέγανε, δεν το κοιτάμε το μπάσκετ, γιατί κοίταξε τι θα γίνει. 30 λεπτά θα προηγούμαστε και στο τέταρτο δεκάλεπτο θα μας δροκανίσουν την διαφορά. Θα χάσουμε, λέει, κάτι βολές, θα δώσει κανένα ανάποδο φάουλ, θα κάνουμε εμείς 2-3 φορές βήματα και στην τελευταία, έτσι προς το τέλος, ας πούμε, θα μας πάρουν κεφάλι και θα μας κερδίσουν. Ρε φίλε, το είπε κυριολεκτικά ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Μετά τον έδινα συγχαρητήρια. Του λέω ρε φίλε, χθες, τι όνειρο είδες. Την ώρα της μετάδοσης έλεγα όταν η Oldenburg άρχισε να ισοφαρίζει και να περνάει μπροστά ότι το μάτς θυμίζει πάρα πολύ το μάτς της προηγούμενης εβδομάδας με την Νεπτούνα. Μα ναι, και όντως το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Δηλαδή, αλλά υπάρχει όμως ένα αλλά. Δεν μου αρέσει ποτέ να μηδενίζω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ κάνει πραγματικά τρομερή προσπάθεια πριν τα παιχνίδια. Πες το εσύ, γιατί ακριβώς λέω και εγώ αυτό το διαβάζει, να πω. Διαβάζει πολύ καλά τον αντίπαλο. Δηλαδή χθες ο ΠΑΟΚ από την τριάδα των σκόρερ της περιφέρειας της Oldenburg. Δηλαδή, ας πούμε, ο καλύτερος παίχτης ο Κρέιμερ χθες έμεινε στους δύο πόντους. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, πραγματικά ο ΠΑΟΚ διαβάζει πολύ καλά τον αντίπαλο. Δεν τον αφήνει να βρει. Ρε φίλε, το έφτασε το μάτς και εδώ στην τελευταία επίθεση να κρυθεί. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Αλλά κάτι γίνεται πάντα σε αυτά τα παιχνίδια και στο τέλος χάνει. Και ξαναλέω ότι χθες μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια φάση στο τέλος η οποία ίσως κρίνει τον αγώνα. Δεν είναι φάση του ΠΑΟΚ, είναι φάση του διαιτητή. Είναι φάση του διαιτητή. Αυτού του Χρυσικόπουλου. Έτσι. Γιατί εντάξει, κάναμε και εμείς τα δύνατα δυνατά να το χάσουμε, αλλά και στο τέλος φρόντισε και η διαιτησία σε δύο τουλάχιστον φάσεις, να μην πω σε τρεις, να ολοκληρώσει το έγκλημα. Εντάξει,
γενικά η διαιτησία χθες ήταν πολύ πιο ευαίσθητη όταν είχε την μπάλα στα χέρια του ΠΑΟΚ που έδινε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, όταν είσαι 10 πόντους μπροστά, δεν το λες. Δεν το δίνεις και τόσο σημασία. Ναι, στο τέλος είναι κρίσιμο. Γιατί ο ΠΑΟΚ, σου λέω, είχε σε μεγάλα χρονικά διαστήματα του αγώνα τέτοια διαφορά που έλεγες, άντε τώρα, μην το κάνω θέμα. Άντε, μην πω. Μην δηλαδή το παίξω γκρινιάρης. Ήταν όμως αυτή η λογική ότι είμαστε πιο ευαίσθητοι στις επιθέσεις της Oldenburg από ό,τι στις επιθέσεις του ΠΑΟΚ, ήταν μεγάλη αλήθεια. Πάντως, εγώ νομίζω ότι. Πες, Νίκο, πες. Όχι, πες, ακούω. Αυτό με προβλημάτισε περισσότερο από αυτά που είπες, που νομίζω ότι ισχύει για όλες τις ομάδες και είναι πολύ αγωνιστικό σαν σχόλιο. Είναι η διαπίστωση πως όταν αυτό συμβαίνει πολλές φορές, αρχίζει και χάνεται και η πίστη στην ίδια την ομάδα και στους ίδιους τους παίκτες. Και όταν μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι απλά ταλαντούχοι, ελπιδοφόροι και παίκτες οι οποίοι χρειάζονται την ψυχολογία για να μπορέσουν να βγάλουν πράγματα στο παιχνίδι τους, τους σκοτώνει πραγματικά αυτό. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον ΠΑΟΚ, γιατί στην παρούσα φάση του λείπουν και οι πιο έμπειροι. Δηλαδή, αυτή η απώλεια του Μαργαρίτη, το αν δεν υπάρχει γενικά στη ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε ποτέ με υποθετικά σενάρια. Πάντως, νομίζω ότι σε πολλά παιχνίδια, αν ο ΠΑΟΚ τον είχε, το συγκεκριμένο παίκτη, θα είχε και άλλο αποτέλεσμα. Και δεν νομίζω ότι είναι υπόθεση. Δηλαδή, ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτά τα σίγουρα χέρια. Επίσης, ένα θετικό το οποίο εγώ μπορώ να κρατήσω από χθες είναι ότι μετά το μάτς με τα Τρίκαλα ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο, στο γήπεδο έβλεπα σχημένα κεφάλια από τον ΠΑΟΚ. Έβλεπα απογοήτευση. Έβλεπα πολύ κακή ψυχολογία από όλους τους παίχτες. Ναι. Χθες έβλεπα νεύρο. Και για μένα, στο τέλος του αγώνα υπήρχε εκνευρισμός. Αυτό για εμένα είναι κέρδος. Μπράβο. Άλλο θετικό είναι και τον εκνευρισμό που είπες ότι είδες κυρίως τον εξέφρασε ο Κλάντον. Για μένα ο Κλάντον είναι μεγάλο κέρδος της φετινής χρονιάς. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που τον πίστεψε από πέρσι, όπου ήταν λίγο στα χαμένα όταν ήρθε, αλλά έκανε καλό φινάλε σεζόν. Και το γεγονός ότι τον κρατήσαμε είναι και μια απόδειξη του ότι όσο και αν έχει αλλάξει το μπάσκετ, όσο και αν σε πρωταθλήματα και σε ομάδες που δεν μπορούν να δώσουν πολλά λεφτά, είναι μοιραίο να παίρνεις κάποιους παίχτες και σχεδόν με το μήνα να τους έχεις και ανά πάσα στιγμή να μπορούν να φύγουν και να κάνουν. Αλλά ρε φίλε, αν δεν δημιουργείς και κάποιες σταθερές και αν δεν έχεις κάποιους παίχτες να παίξουν και δεύτερη και τρίτη χρονιά στην ομάδα σου, μην περιμένεις να κάνεις τίποτα. Κάθε χρόνο από την αρχή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Κλάντον εχθές μου έδωσε την αίσθηση ότι ψηφίζει εδώ, καταλαβες. Δηλαδή είναι δικό μας παιδί. Είναι ΠΑΟΚ δηλαδή πλέον. Με τα καλά του και τα στραβά του. Εννοείται, με τα καλά. Όταν δεν είναι στο παρκέ, ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Όταν δεν είναι ο Κλάντος στο παρκέ. Είδες, μπήκε ο Γλυκιαδάκης, ήταν άλλη ομάδα. Δεν μπορεί να είναι 40 λεπτά στο παρκέ ο Κλάντος, δεν μπορεί να είναι ούτε 30 λεπτά στο παρκέ. Κανονικά οι ψηφοί πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ είναι για να παίζουν 18 με 20 λεπτά το πολύ. Αλλά ο Κλάντος παίζει πολύ παραπάνω. Έχει πολλά θέματα αυτή η ομάδα, αλλά για μένα το πιο σημαντικό θέμα που έχει τώρα είναι να τα αφήσει όλα αυτά πίσω, να δουλέψει σε αυτές τις 2,5 μέρες ενώπιον του Σαββάτου που έχει ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι με το Ρέφι. Εγώ τώρα λέω, γιατί δεν έπαιξες έτσι ρε ΠΑΟΚ με τα Τρίκαλα, να κάνεις μια εύκολη νίκη και να είναι όλα καλύτερα. Κάνε τη ζωή σου πιο εύκολη. Όχι. Και χάσε εκεί με 15 πόντους από την Oldenburg. Με τα Τρίκαλα ο ΠΑΟΚ δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Ήταν η χειρότερη του φετινή εμφάνιση. Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες. Δηλαδή χειρότερη από τη Λευκάδα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, Νίκο, θα σε αφήσουμε. Καλή επιστροφή. Πραγματικά στεκόμαστε δίπλα σου, διότι χθες ειδικά δεν έφταιγες καθόλου εσύ. Το έφτασε το μάτς εκεί που έπρεπε, δεν σου κάτσε η φάση. Είναι πολύ θετική συγκυρία, Νίκο μου, που δεν φιλοξενήσεις στην εκπομπή αυτών που τους ανήκει η εκπομπή και φιλοξενήσεις σε εμάς. Ακούγες πολλά, αλλά εμείς καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε βρεθεί στη θέση σου. Και στα δύσκολα είμαστε εδώ και σε στηρίζουμε και στον πόλεμο που δέχεσαι και διαδικτυακά. Στον μπούλινγκ αυτό, ειδικά από Νίκο Παπαδόπουλο. Έγινε, να είσαι καλά, Νίκο. Συνέχεια. Για χαρά. Θα πρέπει να πάμε σε διάλειμμα αφού. Τι κάνουμε, πούμε τους χορηγούς μας για το δεύτερο μέρος. Είμαστε αλλού. Είμαστε στον Κολόσο και στη Ρέμβη. Πάρε στη Ρέμβη, παίρνω εγώ Κολόσο. Τον Κολόσο το οποίο είναι στην Κλεάνθους με Παπάφη 105 στην Τούμπα. Ήδη έχει ξεκινήσει το delivery και πηγαίνει μέχρι τα ξημερώματα, μέχρι τις 5 η ώρα. Έχει και προσφορές στο delivery με κάθε πίτσα μαμούθου 42 εκατοστών δώρο και μια μεγάλη πέψη ή με δύο πενερλί δώρο το τρίτο της αρεσκίας σας. Και δεν μιλάμε για απλά πενερλί, δηλαδή το κασέρι, η γαλοπούλα πλέον για το Κολόσο είναι αστείο πράγμα, έτσι. Πενερλί με παστούρμα, πενερλί με κιμά και παρμεζάνα, με κοτόπουλο, ακόμα και με σουβλάκι χοιρινό ή κοτόπουλο. Δεν το πιστεύει ο Γιάννης και κοιτάει καλά, λέει, καλά ακούω. Πολλές προσφορές και τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-91-1110. Ρέμβη, στο καλύτερο σημείο της πόλης, μην ακουσάκι μου, ανατολικά.
Φοβερός χώρος, άπειρες επιλογές από καφέ μέχρι μπύρα και μπουζούκια. Την Παρασκευή υπάρχει live πρόγραμμα στο μεγάλο χώρο του μαγαζιού και υπάρχουν και φοβερές προσφορές στη διάρκεια της εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Υπάρχουν προσφορές όπως κοκτέιλ 1-1 την Τετάρτη. Την Τρίτη έχει Carlsberg Day, που εδώ πέρα το έχετε γράψει και λάθος, του λείπει ένα σίγμα νομίζω, μία σημεία, ναι. Δευτέρα είναι Μύθος και Κορώνα με 3 ευρώ, φοβερές προσφορές, φοβερή τοποθεσία, πολύ ωραίος χώρος, 435-100 είναι το τηλέφωνο για όλους εσάς που θέλετε να κάνετε κάποια κράτηση, να πάρετε κάποιο τηλέφωνο. Ωραία, λοιπόν πάμε σε διάλειμμα, όταν επιστρέψουμε τα παιδιά μας εδώ, ο Γιάννης και η Ιωάννα, θα μας κάνουν τη σύνδεση Newsfish. Και θα κάνουμε θα πούνε και δηλαδή κάτι από την δισογραφία που τους έκανε εντύπωση για να ενημερώσουμε τον κόσμο στην καθιερωμένη πλέον αναφορά του newsfish.gr που είναι και το αδερφάκι του ΠΑΟΚ. Θα κάνουμε και μία απόπειρα, μήπως και τα καταφέρουμε και, ναι, και πάρουμε κλίμα από Φλωρεντία. Τα αφεντικά προσγειώνονται. Να δούμε αν έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν. Η Ιταλία είναι λίγο πιο χαλαρή. Αν ήταν κανένα Λονδίνο, κανένα έτσι, θα λέγα αφήστε να βγουν από το αεροδρόμιο και μετά. Αλλά εκεί στην Ιταλία μπορεί και να καταφέρουμε να τους έχουμε λίγο στο τηλέφωνο. Διάλειμμα και το ΠΑΟΚ 24 ολοκληρώνει σε κάνα τέταρτο από τώρα την μεσημεριανή ενημέρωσή σας. Κάναμε μία προσπάθεια να συνδεθούμε και με τα παιδιά, με τον Δημήτρη και τον Σταύρο, γι' αυτό και γρήγορα πάμε στο Newsfish, καθώς επιστρέψαμε και μείνανε περίπου 5 λεπτά εκπομπής. Λοιπόν, σε 3 λεπτά θα τα βγάλουμε τα παιδιά. Ίσα-ίσα να ξεμπερδεύουμε με την τοπική ενημέρωση. Μάλιστα, με τον Γιάννη και με την Ιωάννα διαλέξαμε να είναι τοπική ενημέρωση. Διαλέξαμε δύο ειδήσεις έτσι από την Θεσσαλονίκη. Τώρα έχει να κάνει με το μετρό. Τι γίνεται ρε παιδιά, θα κάνουμε επέκταση του μετρό? Το 2020 λέει θα είναι έτοιμο, αλλά εγώ είμαι 23 από τα 13 τα ακούω αυτό ρεάκι. Δηλαδή πιστεύω πιο γρήγορα θα γίνει το καινούργιο γήπεδο της Τούμπας παρά το μετρό. Λογικό είναι να είσαι επιφυλακτικός Γιάννη, αλλά όταν ο Γιάννης Ομιλόπουλος, στην ονόματό σου, που είναι ο πρόεδρος του μετρό, παίρνει αυτό το ρίσκο έτσι να μιλήσει και για επεκτάσεις προς Καλαμαριά και προς άλλες περιοχές. Και για δυτικά λέει πιο κάτω, για 4 σταθμούς, λοιπόν, μενεμένοι. Ο τερματικός σταθμός είναι στα βόρεια προάστια, έτσι, στην σημαντικότερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, είναι στην Ευκαρπία ο τερματικός σταθμός, να το ξέρεις, εκεί είναι. Λοιπόν, εκεί που είναι και ο κόμβος της περιφερειακής και της εξωτερικής περιφερειακής, εκεί είναι το κέντρο όλης της Θεσσαλονίκης, η καρδιά. Εκεί χτυπάει. Λοιπόν, οπότε ο κύριος Μιλόπουλος αυτό που είπε και το γράφουμε στο Newsfish είναι ότι πρώτον προχωράει η επέκταση για Καλαμαριά. Καλά, η βασική γραμμή τώρα μας λένε θα φύγουν και οι λαμαρίνες και όλα τα σχετικά. Και ότι προχωράει η επέκταση και προς δυτικά, Σταυρούπολη, Πολύχνη, Ευκαρπία, με 5 παρακαλώ σταθμούς και προς Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Εύοσμο και Κορδελιό. Με 4. Σταθμούς σε αυτές τις περιοχές. Η Ιωάννα γελάει γιατί είναι από τον Εύωσμο, από τους λέει φαντάζεσαι πριν παντρευτώ και κάνω παιδιά να έχω μετρό. Δηλαδή που να, δεν μπορεί να το φανταστεί, να το διανοηθεί. Αλλά λέει ο κύριος Μιλόπουλος ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Ιωάννα, πώς την αντιμετωπίζεις αυτή την είδηση? Εγώ πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια θα λέω ότι και εγώ στα παιδιά μου ότι όταν γινόταν το μετρό, εγώ ήμουνα 21 χρονών. Θα και το διηγήσει δηλαδή σε μένα. Σαν ιστορία και σαν κατόρθωμα κιόλας. Άννα, μπράβο, Άννα, μπράβο. Επίσης, μπορείς να το έχεις ως απειλητικό επιχείρημα προς τον οδηγό του ΟΑΣΤ που σου κάνει κάποια μαγκιά, να πεις δεν θα γίνει το μετρό. Θα δείτε εσείς. Σιγά μη σας προτιμάμε. Επίσης να πούμε ότι σήμερα έγιναν ξανά κόκκινα τα νερά του Θερμαϊκού. Είναι η λεγόμενη ερυθρά παλίρρια που δεν προκαλεί κάποια ανησυχία. Βρήκαμε πολλές φωτογραφίες και στο Newsfish θα δείτε φωτογραφίες, αλλά και γενικά στα social media όσοι βρίσκονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουν τραβήξει κάτι. Είναι αυτή η κόκκινη κοιλίδα. Είναι η ανάπτυξη μονοκύτταρων φωτοσυνθετικών οργανισμών. Είναι ένα είδος φυτοπλανκτών, μωρέ, να το πούμε λαϊκά. Εμφανίζεται εδώ και χρόνια στο Θερμαϊκό, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο, ειδικά όταν έχει νηνεμία, όταν δεν υπάρχουν άνεμοι και δεν διαλύεται εύκολα δηλαδή αυτό το φυτοπλανκτόν όταν παρουσιάζεται. Οπότε, αν το δείτε σήμερα, μην πείτε πω βρωμήσαμε και κάναμε, είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Το σποτάκι του Newsfish θα τα ακούσουμε μόλις ξεμπερδέψουμε και με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, εσύ. Ελπίζουμε να φτάσατε καλά εκεί στην Ιταλία. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα από Φλωρεντία. Εντάξει, από τα αεροδρόμια της πόλης. Τεντωθήκατε, ηρεμήσατε. Ναι, γιατί είχε ένα ψηλό σφίξιμο το αριστερό πόδι. Μικρό αεροπλάνο ήταν, μικρό αεροσκάφος, τα μικρά, ας πω, κάτι φοβερό, αλλά εντάξει, είναι περιορισμένες οι δυνατότητες εδώ.
Ενημερωθήκαμε για παράδειγμα ότι αύριο πρέπει να βιαστούμε πάρα πολύ, γιατί το αεροδρόμιο κλείνει στις 11.30 νομίζω το βράδυ. Τι λέτε. Και θα έχουμε περιθώριο. Ναι, ναι, είναι, έχει ιδιαιτερότητες, δεν είναι μεγάλο αεροδρόμιο, έχει κάποιους όρους και για τα αεροπλάνα που φτάνουν εδώ και για τις ώρες λειτουργίας. Και πρέπει λίγο να είμαστε βιαστικοί και εμείς και η ομάδα και όλοι. Ωραία. Λοιπόν, συννεφιά έχει και εδώ στην Ιταλία. Είχαμε μια πτήση περίπου δύο ώρες, γιατί το αεροπλάνο σηκώθηκε γύρω στις 12 παρά 10. Φτάσαμε πριν κανένα δεκάλεπτο, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Αστυνομικές δυνάμεις, ακόμα και ένοπλοι είναι εδώ, στρατιώτες. Τώρα είναι μερικοί σίγουρα για την αποστολή. Και κάποιοι οποίοι προφανώς είναι μόνιμα εδώ στο αεροδρόμιο. Όπως σε κάθε ταξίδι όπου μαζί με την ομάδα ή τέλος πάντων την ομάδα θα παρακολουθούν πολλοί φιλαθλοί. Έτσι και τώρα υπάρχουν και από την Ελλάδα αστυνομικοί από το τμήμα της αθλητικής βίας οι οποίοι έχουν απόλυτη συνεργασία με αστυνομικούς ομολόγους τους εδώ στην Ιταλία. Κάτι το οποίο επαναλαμβάνω συνηθίζεται, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται αυτή τη φορά. Αλλά επειδή εδώ μιλάμε μάλλον για την πιο μεγάλη μετακίνηση παοξίδων τη φετινή σεζόν, θα υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα τα οποία ετοιμάστηκαν και πριν την άφιξη και θα ολοκληρωθούν όλες οι επαφές και εδώ στην Ιταλία. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε και βλέπετε δεξιά-αριστερά πως υπάρχουν πάρα πολλοί παοξίδες οι οποίοι μεμονωμένα θα έρθουν με διάφορες πτήσεις. Ναι, ναι. Και από Θεσσαλονίκη και από Αθήνα και από άλλες χώρες. Θα ξεκινήσουν και από το εξωτερικό, από την Ευρώπη. Η ομάδα τώρα μόλις αναχωρεί με ένα πολύ ωραίο μαύρο λεωφορείο, το οποίο επιλέχθηκε για το κούρι, όπως λένε εδώ. Το βλέπουμε και στο βίντεο του ΠΑΟΚ 24, Δημήτρη. Ανέβηκε κιόλας, ήρθε. Ναι. Όλα καλά. Μπράβο το συνάλφο ο οποίος το έστειλε. Μπράβο. Να είναι καλά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλά. Εσύ δεν το έστειλε, ρε. Ναι, ο απόλυτος επαγγελματίας. Ποιος θα το στείλει. Δημήτρη, μια ερώτηση. Έχετε εικόνα για τον Τζαβέλα και αυτό το τελευταίο απρόπτωτο από αυτά που είχε ο ΠΑΟΚ αυτήν την εβδομάδα? Ο Τζαβέλας από χθες είχε κάποια προβλήματα, ανέβασε πυρετό και δυστυχώς δεν ήταν σε θέση να ταξιδέψει σήμερα. Είναι από τα πολύ απρόπτα, σε πολύ κακιά στιγμή ήρθε αυτό το πρόβλημα του Τζαβέλα. Προφανώς δεν υπήρχε χρόνος να αντιμετωπιστεί, γιατί εντάξει, κάθε ομάδα έχει πιο ισχυρά φάρμακα, αντιβιωτικά. Δεν υπήρχε χρόνος και προτιμήθηκε να παραμείνει εδώ για να μην υπάρξει ταλαιπωρία είτε δική του είτε άλλων παικτών που θα μπορούσαν να κολλήσουν. Ήρθε και αυτό να προσθεθεί του Περέρα, στο Αθανασιάδη. Εντάξει, ξέρουμε όλο ότι ο Τζαβέλας είναι πολύ ξεχωριστός, είναι αυτός που εμψυχώνει, που καθοδηγεί, είναι... Σε ποιον τα λες αυτά, σε αυτούς που από το πρωί κελαϊδάνε στο Facebook, ότι είναι ξεχωριστός? Δεν ξέρω. Δεν διορθώνεται. Όλο αυτό που βλέπουμε, αυτό που είδαμε και στον Μπακού, όπου ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε να παίξει, ήταν άνευρος εντελώς, είχε μια μεγάλη απάθεια σε όλο το παιχνίδι του και έλεγαν και εντός ομάδας ότι είναι και αυτή η απουσία που επηρέασε το σύνολο της ομάδας. Ναι. Το ξέρουν όλοι εντός ομάδας, τώρα τι λέει να παίξω και δεν έχει τη δική του άποψη. Πλάκα κάνω, ναι. Άμα δεις, έχει ανεβάσει ο Κόλκας, ο οποίος δεν βρήκε χρόνο να ανεβάσει το βίντεο, το άφησε σε σένα, αλλά πρόλαβε να βγάλει μια selfie στο αεροδρόμιο της Φλωρεντίας. Άμα το δεις πώς είναι, θες το να μετά πώς είναι. Γιατί δεν φοράει τα γυαλιά καταρχάς. Είναι μια μίξη Χριστόφορου και Κόλκα η φωτογραφία αυτή. Δεν τον κολακεύει. Πω, σαν να μην έχει κάνει τσιγάρο δύο μέρες και δεν έχει πιει καφέ. Δημήτρη, την ώρα που ξύπνησε. Θέλοντας και μια. Για να σκόρουμε και μια πάσα, ρε παιδί μου, επειδή εσείς ήσασταν και σε επαφή με την ομάδα. Τον Μπρίκιτς πώς τον είδες? Ψηλό παλικάρι, γεροδεμένο. Ναι. Και Όλσεν, έτσι. Όλος είναι στον κόσμο του, είναι μια ζωή. Όλος ήταν αλλού. Αυτός είναι σωστός. Είναι Σέρβος. Δεν είναι τώρα ξένος μεταξύ αγνώστων. Ναι. Είναι εδώ πέρα μια χαρά τερματοφύλακας.
Τώρα αν θα παίξει ή όχι, εντάξει, έχουμε τις πληροφορίες ότι υπάρχουν σκέψεις, ότι έγιναν κάποιες δοκιμές, ακόμα και στο φιλικό παιχνίδι, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο. Νομίζω ότι δεν είναι για πολλή συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ας γίνει, και ας περιμένουμε. Ναι, και μετά θα δούμε, γιατί πολλά μπορεί να πεις κανείς. Εντάξει, αλλά είπαμε τώρα ας μην πιθανολογούμε, ας το δούμε στο γήπεδο και μετά θα το αναλύσουμε. Ωραία. Έγινε, Δημήτρη, άντε καλή προσαρμογή εκεί και θα μιλάμε έτσι κι αλλιώς, γιατί έχει και συνεντεύξη τύπου, έχει προπόνηση ο ΠΑΟΚ, έχει το κλασικό καθιερωμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, οπότε θα μας δώσει την εικόνα και από πιο ποδοσφαιρικά θέματα εκτός από το ταξίδι. Και κάποια στιγμή να πεις και το Σταύρο να πάρει ένα τηλέφωνο, γιατί θέλουμε και ένα ταξιδιωτικό, μια ενημέρωση. Πολλοί κόσμοι μπορεί να θέλει τις γιορτές να πάει στη Φλωρεντία, να μάθει τα tips τα σημαντικά, γιατί έχω την εντύπωση ότι εκεί περισσότερο θα επικεντρωθεί ο συνάδελφος αυτό το διήμερο. Ναι, ναι, σωστά. Σωστά. Κλασικά. Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Τα παιδιά, είπαμε, δικαιούνται ένα τέτοιο ταξίδι γιατί προέρχονται από Μπακού. Δεν το συζητάω. Πάμε να ακούσουμε ποιος ήταν χορηγός του Newsfish και κλείνουμε την εκπομπή. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. Gas 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. Gas 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Λοιπόν, φινάλε εκπομπής. Η ώρα είναι ήδη 2:05, αλλά θα μας συγχωρήσει ο Χρυσάνθος Τσαλτίδης. Τον απαλλάξαμε από τον άχθο αυτός να φιλοξενήσει τον Δημήτρη στην δική του εκπομπή. Οπότε τώρα συνεχίζει. Στα επόμενα λεπτά θα μας πει ό,τι θέλει, γιατί μιλάει ο λαός του Άρη, κυρίες και κύριοι. Ο Γρηγόρης Σατρίδης και ο Άκης Αξιλόλου ήταν στα μικρόφωνά σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με ρέμβι χορηγό, όπου αύριο ετοιμάζει η ελληνική βραδιά στο κλαμπ της Ρέμβης και την Παρασκευή, συγγνώμη, και σήμερα τα κοκτέιλ εκεί είναι 1+1. Πίνετε 2, πληρώνετε το 1. Καλείτε στο 2-3-10-4-33-100, κλείνετε τραπέζι και πηγαίνετε στο τέρμα της Πλαστήρα. Στρίβετε δεξιά εκεί πριν το φινάλε του δρόμου και παρκάρετε το αυτοκίνητό σας. Εκεί είναι η Ρέμβη με θέα όλη τη Θεσσαλονίκη. Το Γκολόσο, φοβερή επιλογή για όσους είτε πηγαίνετε στο γήπεδο για να δείτε κάποιο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, γιατί είναι και δίπλα στην έδρα του Δικεφάλου, είτε περνάτε από εκεί, είτε απλά θέλετε να φάτε ένα πολύ ιδιαίτερο σπιτικό πενιρλί με κασέρι, μπέικον, σουβλάκι χοιρινό, κοτόπουλο, κιμάμι παρμεζάνα. Γενικά σκεφτείτε ότι. Τη θα... μάνα του και τον πατέρα του. Ναι, 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 τα πάντα. Θα ξεφύγετε από ένα πολύ απλό πενιρλί. Υπάρχουν προφανώς και άλλες επιλογές όπως η πίτσα μαμούθ 42 εκατοστών. Υπάρχει προσφορά σε δύο πενιρλί, υπάρχει δώρο ένα ακόμα της αρεσκίας σας. Το τηλέφωνο είναι 2-31-0-9-11-110. Είναι στην Παπάφη 105 με Κλεάνδος γωνία, λίγο κάτω από το κήπεδο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Χρήσαν το Τσαλτίδης για την επόμενη ώρα και ενημέρωση από το ΠΑΟΚ 24. Συχνά πυκνά σίγουρα θα... στη ροή των υπολείπων. Από εδώ και πέρα τώρα περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου των Ιταλών. Αργότερα προπόνηση και συνέντευξη τύπου για τον ΠΑΟ. Και ουσιαστικά περιμένουμε και μια επιβεβαίωση για το αν όντως ο Ίβιτς έχει αρκετά ξεκάθαρες σκέψεις για την δεκάδα. Είτε για το τέρμα είτε για τους υπόλοιπους παίκτες. Τα φιλιά μας, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, σου τι να κάνετε.